Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άλλη μια προεκλογική εκπομπή εδώ μέσα από την Σανιακή Τηλεόραση. Καλεσμένος εδώ στο στούντιό μας σήμερα ο υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία, ο κύριος Σταμάτης Βαρβαρός. Καλώς ήρθατε, κύριε Βαρβαρέ. Καλώς σας βρήκα. Προεκλογική εκστρατεία η οποία μπαίνει σιγά σιγά προς την κατάληξή της. Λίγες μας χωρίζουν μέχρι τις κάλπες προς τις 1η Μαΐου. Παρ' όλα αυτά, ο πολιτικός χρόνος είναι ακόμα επαρκής, ούτως ώστε να απευθυνθείτε στους πολίτες. Μέχρι στιγμής, αυτή σας η επαφή με τον κόσμο, η οποία δεν γίνεται μόνο μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, γίνεται και κατηδίαν. Τι εντύπωση σας έχει αφήσει ως προς την ανταπόκριση του κόσμου? Υπάρχει αρκετή, είναι η αλήθεια, θα έλεγα, γκρίνια και δυσφορία για την καθημερινότητα. Κυρίως θα έλεγα ότι εστιάζουμε στο ζήτημα της ακρίβειας και στα βασικά είδη και στα σούπερ μάρκετ, το ζήτημα της ακρίβειας και στα καύσιμα και με τους λογαριασμούς και για τα νοικοκυριά ισχύει αυτό και για τις επιχειρήσεις, τις μικρές επιχειρήσεις. Το ζήτημα βεβαίως που έχει φτάσει είναι να γίνει χρόνιο το τελευταίο διάστημα στα νησιά μας με τα ακριβά εισιτήρια, τα, κυρίως τα ακτοπλοϊκά, τα αεροπορικά ούτως ή άλλως, αλλά τα ακτοπλοϊκά είναι η τελευταία η δυσάρεστη έτσι, προσθήκη στη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε. Και το ζήτημα βέβαιως της ανασφάλειας σε σχέση με τις δομές υγείας και την υποβάθμιση των δομών. Αυτό το συναντάμε και στη Σάμμο και στην Ικαρία, είναι αλήθεια, μιλώντας με τον κόσμο. Άρα είναι αρκετά διαφορετική η εικόνα που εισπράττουμε, που βιώνουν οι πολίτες από αυτό το αφήγημα επιτυχίας που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση και στην προεκλογική περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι δεν αντέχει η κοινωνία, κυρίως η κοινωνία, δεν αντέχει το κοινωνικό κράτος. Θα έλεγα ότι και δεν αντέχει και ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις, άλλη μια τετραετία με λευκή επιταγή στον κύριο Μητσοτάκη, ώστε να συνεχίσει αυτό το όχι ιδιαίτερα επιτυχημένο έργο του. Όλα αυτά τα οποία περιγράψατε πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα μιας κακής πολιτικής, κακών πολιτικών αποφάσεων και εφαρμογής τους από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή είναι αποτέλεσμα διεθνών συγκυριών και ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην οικονομία τα τελευταία χρόνια? Κύριε Σβαρνιά, υπάρχει μια βασική κεντρική αιτιολόγηση σε σχέση με την ακρίβεια από την πλευρά της κυβέρνησης ότι βιώνουμε τα αποτελέσματα μιας εισαγόμενης κρίσης. Η κρίση έχει και αίτια διεθνή, ο Ρωσοκρανικός πόλεμος, οι μεταβολές στις αρχικές τιμές στα προϊόντα ενέργειας, όπως λέμε, παίζουν ένα ρόλο. Αλλά νομίζω το μείγμα επίσης, το μείγμα πολιτικών που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση αυτόν τον τελευταίο 1,5 χρόνο είναι και ελλειμματικό, είναι λίγο, είναι περιορισμένο και είναι και λάθος. Είναι λάθος οι επιλογές που έχουν γίνει. Εκτιμώ ότι εστίασε πάρα πολύ σε ένα μέρος των συνεπειών, χωρίς να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τα δομικά χαρακτηριστικά αυτής της κρίσης. Τι εννοώ, παραδείγματος χάρη στην υπόθεση της ενέργειας και των ακριβών λογαριασμών. Έκανε η κυβέρνηση την επιλογή να επιδοτήσει ένα μέρος της αύξησης του λογαριασμού ρεύματος. Το αποτέλεσμα ήταν στην πραγματικότητα να συνεχίσει να επιδοτεί τους παρόχους, δεν μειώθηκε καθόλου η κερδοφορία των παρόχων ενέργειας, δεν έκανε καθόλου καμία κίνηση ώστε να παρέμβει στην αγορά ενέργειας, είτε να ξαναδεί το ρόλο της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, είτε να παρέμβει με κάποιο πλαφόν στο ποσοστά κέρδους των εταιριών αυτών, είτε με μείωση στους φορολογικούς συντελεστές, στο ΦΠΑ ή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αντίστοιχα στα καύσιμα, όπως έγινε από άλλες χώρες και μάλιστα απόλυτα συγκρίσιμες με τη δική μας, μιλάω για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Δηλαδή για χώρες που έχουν πάνω κάτω το ίδιο ΑΕΠ, έτσι. Ειδικά η Πορτογαλία είναι μια χώρα, θα έλεγα, φωτοτυπία της Ελλάδας και στα οικονομικά χαρακτηριστικά και στα πληθυσμιακά και στα κοινωνικά. Είναι απόλυτα συγκρίσιμη. Ο δεύτερος μεγάλος τομέας που νομίζω είναι απόλυτα αποτυχημένη η πολιτική Μητσοτάκη είναι ο χώρος υγείας. Βιώσαμε μια πανδημία για 2,5 χρόνια. Θα περίμενε κανείς. Υπάρχει όμως εκεί, επιτρέψτε μου. Παρακαλώ. Γιατί ορισμένα πράγματα στην πολιτική, ξέρετε, υπάρχει η συνέχεια. Στην πολιτική διοίκηση, μάλλον στη διοίκηση υπάρχει η συνέχεια. Η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε στον χώρο της ενέργειας δεν θα μπορούσε να αποτραπεί αν είχαν ακολουθηθεί καλύτερες πολιτικές στον τομέα αυτό νωρίτερα από την προηγούμενη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, τι έκανε κατά τη διάρκεια της θητείας του, ώστε να μην έχουμε τόσο μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο? Γιατί δεν κατάφερε να κρατήσει αποστάσεις από την γερμανική πολιτική, η οποία καθόρισε και την ευρωπαϊκή πολιτική τα προηγούμενα χρόνια, το διάστημα που ήταν στην κυβέρνηση? Εάν είχε πάρει τις αποστάσεις, αν είχε κάνει αυτά που έπρεπε, δεν θα είχε και μεγαλύτερα
μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας ενδεχομένως και πιθανώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που φαίνεται απόλυτα η διαφορά μας στον τρόπο που προσεγγίζουμε την ενεργειακή πολιτική στη χώρα. Το ένα στοιχείο έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Η ΔΕΗ με τον ΣΥΖΑ εξακολουθούσε να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Και είχε και έναν κοινωνικο-οικονομικό ρόλο στην αγορά. Δεν έγινε καμία διακοπή ρεύματος στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έγινε καμία αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και έγινε και μια σοβαρή προσπάθεια εξυγίανσης των οικονομικών της ΔΕΗ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησε η ΔΕΗ να έχει golden boys, όπως λένε του δημοσίου. Νομίζω θυμάστε πάρα πολύ καλά, κύριε Σβρανιά, ότι ειδικά με την υπεροπλία που είχε ο συστημικός τύπος, και μιλάω για τα μεγάλα, τα κεντρικά μέσα, που μόνο προνομιακή δεν μπορεί να θεωρηθεί η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα που είναι στην αντιπολίτευση τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά και όσο ήταν στην κυβέρνηση, εάν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις, θα είχαν γίνει πρωτοσέλιδα. Δεν είχαμε τέτοια πρωτοσέλιδα. Είχαμε ανθρώπους αφοσιωμένους στο πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν ένα σχέδιο προστασίας των δημόσιων αγαθών, στο μέτρο του δυνατού. Έγιναν και παρεμβάσεις, είναι η αλήθεια, για να είμαστε ξεκάθαροι, και επειδή γνωριζόμαστε πια, νομίζω, και στο δημόσιο διάλογο, ιδίως στην προεκλογική περίοδο, πρέπει να είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς. Υπήρξαν πολιτικές επί ΣΥΡΙΖΑ που, επειδή ακριβώς ήταν μνημονιακές επιταγές, δεν διεκδικήσαμε ποτέ αυτό που λέμε την πολιτική τους πατρότητα. Ήταν αναγκαστικές υποχρεώσεις της χώρας στο πλαίσιο της σύμβασης της Δανειακής. Προσπαθήσαμε να έχουμε κάποια αντισταθμιστικά μέτρα για να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν τους αδύνατους, την κοινωνία στο σύνολό της. Αυτό δεν το κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη εδώ και 4 χρόνια, παρότι έχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, με ένα σύμφωνο σταθερότητα στην ουσία για 2 χρόνια εκτός εφαρμογής, εκτός ισχύος, με δημοσιονομικό περιθώριο πολύ μεγάλο, με το μαξιλαράκι των 38 δις που έμεινε από την προηγούμενη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το καλοκαίρι του 19 για πρώτη φορά παρέλαβε κυβέρνηση τα ταμεία της χώρας με χρήματα γεμάτα. Αυτό το συνηθισμένο που ακούγαμε, βρήκα άδεια ταμεία, δεν ακούστηκε ούτε από την πλευρά Μητσοτάκη σε αυτή την περίπτωση. Και βέβαια η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε ευρεία κοινωνική και πολιτική συνένεση να επενδύσει στα δημόσια αγαθά, στο δημόσιο σύστημα υγείας, να επενδύσει στην αγορά της ενέργειας, να προστατεύσει τους πιο αδύναμους, διότι προφανώς όταν έρχονται οι κρίσεις, εκεί χρειάζεται να τις διαχειριζόμαστε τις κρίσεις με ένα συλλογικό τρόπο και όχι με ατομική ευθύνη ή να έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος τη μία δεν ήξερε, την άλλη δεν κατάλαβε, την τρίτη κρίση ήταν εισαγόμενη και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και στο τέλος να μας λέει ότι τα έκανε και όλα καλά και είμαστε μια χαρά σήμερα. Δεν είμαστε μια χαρά σήμερα. Η κοινωνία είναι σε χειρότερη κατάσταση σήμερα το 2023 από ό,τι ήταν το 2019. Υπάρχει περιθώριο να διδασκευτεί ο πληθωρισμός, να μαζευτούν οι τιμές στο καλάθι της νοικοκυράς, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Και το λέω αυτό γιατί διάβαζα μια επιστολή που κατέθεσε προς τους πολιτικούς αρχηγούς ο Αλέξης Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω αν είναι υπόψη σας ή δημοσιευόταν. Διάβασα κάτι διαγώνια το πρωί, είναι η αλήθεια. Όπου ο Αλέξης Παπαδόπουλος λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, πέρα από αυτά τα οποία λέτε και υπόσχεστε, τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε είναι πολύ μικρότερα από όσα φανταζόμαστε ή λέμε στον κόσμο ότι έχουμε. Νομίζω ότι αφενός η κατάσταση στα δημοσιονομικά μας είναι αποτέλεσμα εν πωλής και της διαχείρισης Μητσοτάκη, διότι όταν έχουμε 10 δισεκατομμύρια σχεδόν απευθείας αναθέσεις την προηγούμενη περίοδο, όταν έχουμε τους μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς πραγματικά να ζουν εποχή ξανά παχιών αγελάδων. Λέμε ότι τελείωσαν αυτά στην Ελλάδα μετά τα μνημόνια, των μνημονίων και μετά τα μνημόνια, αλλά δεν είναι έτσι για όλους. Όταν έχουμε μια κακοδιαχείριση στο δημόσιο χρήμα, ναι, αναμένουμε κι εμείς μια εικόνα στα δημοσιονομικά που δεν θα είναι ευχάριστη. Την ίδια ώρα, βέβαια, υπάρχουν δυνατότητες και μέσω των ενωσιακών χρηματοδοτικών εργαλείων, και μιλάω για το Ταμείο Ανάκαμψης και για το ΕΣΠΑ, να πάμε σε μια άλλη κατανομή. Σε μια κατανομή δηλαδή που δεν θα αποκλείει το 93% των μικρών επιχειρήσεων από χρηματοδότηση. Μόνο το 6,5% των μικρών επιχειρήσεων στη χώρα έχουν πρόσβαση στο ΕΣΠΑ και στα εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι μικρές επιχειρήσεις στη χώρα είναι 880.000. Αλλάξτε αυτό το οποίο απαιτείται για την πρόσβαση. Βεβαίως. Νομίζω. Γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής. Τα κριτήρια που μπαίνουν για να ευνοηθούν οι μεγαλύτεροι
ή να μπορέσουν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι οικονομικοί δρόντες. Αναφέρομαι λοιπόν και στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα κριτήρια που μπαίνουν είναι προϊόν πολιτικής επιλογής. Η δική μας επιλογή είναι μία παρέμβαση στο κομμάτι της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που θα τους περιλαμβάνει όλους. Η δική μας η παρέμβαση. Όλοι όμως, κύριε Βαρδαρέ, δεν είναι λίγο επικίνδυνο ότι δηλαδή θα ωφεληθούν και ενδεχομένως αυτοί που πραγματικά θα εξυπηρετήσουν την ανάπτυξη, την ανάπτυξη στην επιχείρησή τους, την ανάπτυξη στην κοινωνία, αλλά ενδεχομένως θα επωφεληθούν και να βρουν τον τρόπο να επωφεληθούν επιχειρήσεις, άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, ούτε τη δικιά τους, ούτε της κοινωνίας, αλλά απλά να βάλουν λεφτά στην τσέπη. Κύριε Σβανιά, προφανώς οι πόροι, ειδικά στο κομμάτι της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, δεν φτάνουν για όλους. Αυτό είναι ένα. Αυτό είναι το ένα. Είναι διαφορετικό όμως να λέμε ότι αποκλείω εξορισμού τους μικρότερους, γιατί είναι αντιπαραγωγικοί, γιατί πολλές φορές φοροδιαφεύγουν, τα ακούμε και αυτά στη δημόσια κουβέντα, και γιατί οι μεγάλοι μπορούν να φέρουν την ανάπτυξη. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι θέσφατο αυτό. Γιατί αν αφήνουμε τους μικρούς χωρίς πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αν τους φορτώνουμε με οφειλές και υποχρεώσεις και δεν τις ρυθμίζουμε, ενώ αντίστοιχα για τους μεγάλους μπαίνουμε και σε διαδικασία ακόμη διαγραφής οφειλών. Όταν δεν έχουμε εργαλεία υποστήριξης στο κομμάτι της συμβουλευτικής τραπεζικής στο κομμάτι των επενδύσεων, όταν έχουμε κλείσει τη στρόφιγγα του τραπεζικού δανεισμού προς τους μικρούς, και όταν έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι ιδιαίτερα εχθρικό στο μικρό επιχειρήν, να το πω έτσι, και στα νησιά μας μικροεπιχειρηματικότητα έχουμε κατά βάση, δεν έχουμε τεράστιες επενδύσεις πλην ελαχίστων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του νομού μας είναι μικρές επιχειρήσεις στη βιοτεχνία, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες που πρέπει να στηριχτούν. Εάν λοιπόν τα αφαιρούμε όλα αυτά και μετά φτάνουμε να λέμε, α, κοίτα να δεις, τελικά δεν αναπτύσσεται η οικονομία αν βασιστούμε στις μικρές επιχειρήσεις, είναι λίγο σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ας διαμορφώσουμε ίσους όρους για όλους και να δούμε από εκεί πέρα ποιοι μπορούν να προχωρήσουν, πώς μπορούν να υποστηριχθούν. Πρέπει να δούμε και λογικές συνεργασίες μεταξύ των μικροεπιχειρήσεων, συνεταιριστικών σχημάτων. Να δούμε πού έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, στην αγροδιατροφή παραδείγματος χάρη, να συνδέσουμε τους διαφόρους κλάδους μεταξύ τους, τον τουρισμό με το εμπόριο, με τις υπηρεσίες, να δούμε και στο τόπο μας αυτό πώς μπορεί να γίνει. Η κάθε περιοχή έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και αντιμετωπίζει και τα δικά της προβλήματα. Αλλά αυτή η γενική πολιτική ότι ευνοώ τους μεγάλους, τις μεγάλες επενδύσεις, αυτές υποστηρίζω και αυτές προπαγανδίζω, ας μου επιτραπεί ο όρος. Και οι μικροί, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να συγχωνευτούν, να κλείσουν, γιατί όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Τα έχουμε ακούσει όλα αυτά από κυβερνητικά χείλη αυτή την τετραετία. Μας βρίσκει εκ διαμέτρου στην αντίθετη πλευρά. Γιατί δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος. Πρέπει λίγο να πάμε στα θέματα των τοπικών συγκοινωνιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν στην κυβέρνηση, θέσπισε το μεταφορικό ισοδύναμο. Κάτι το οποίο είναι, νομίζω, λειτουργεί υπέρ της, των κατοίκων των νησιών μας. Διαβάζω όμως ότι με φιλοδοξεί να θεσπίσει και το υγειονομικό ισοδύναμο. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Ναι, βεβαίως. Απλά μία παρατήρηση για το κομμάτι του μεταφορικού ισοδύναμου. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντική παρέμβαση ανακούφισης και, πώς να το πω, είναι και παρέμβαση ισότητας μεταξύ της νησιωτικής και της υπηρετικής χώρας, το μεταφορικό ισοδύναμο. Είναι απόλυτα υπόλογη κυβέρνηση για το γεγονός ότι είχε να πληρώσει ένα χρόνο το μεταφορικό ισοδύναμο στους νησιώτες. Νομίζω ξεκίνησαν κάποιες πληρωμές πριν 2-3 εβδομάδες. Αυτό στην πράξη σημαίνει απαξίωση μιας θετικής πολιτικής, μιας πολιτικής νησιωτικότητας. Η γνώμη μας είναι ότι αυτό πρέπει να διευρυνθεί, αν είναι δυνατόν να αλλάξει και ο τρόπος καταβολής, ακόμη δηλαδή και τη στιγμή της αγοράς του εισιτηρίου, να συνυπολογίζεται στη τιμή ώστε να είναι άμεση η ελάφρυνση των νησιωτών, και γι' αυτό νομίζω πρέπει να προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα. Και έρχομαι τώρα στο υγειονομικό ισοδύναμο. Το υγειονομικό ισοδύναμο είναι ακριβώς αντίστοιχης λογικής παρέμβαση, δηλαδή μια προσπάθεια να καταπολεμήσουμε την ανισότητα μεταξύ νησιωτικής και υπηρετικής χώρας στο κομμάτι της υγείας. Σε τι συνίσταται το υγειονομικό ισοδύναμο? Έχει τέσσερις άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά την κατά προτεραιότητα ενίσχυση των δημόσιων δομών, των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας των νησιών μας, με ειδικά κίνητρα προσέλκυσης ιατρικού δυναμικού. Τα κίνητρα αυτά θα είναι και μισθολογικά και φορολογικά και στεγαστικά και διοικητικά. Να φτιάξουμε δηλαδή ένα πακέτο κινήτρων ώστε να έρθει ιατρικό δυναμικό να στελεχώσει τις δομές και βεβαίως να παραμείνει, χρησιμοποιώντας και αυτά τα κίνητρα για σημαντικό χρονικό διάστημα στις δομές αυτές.
Η δεύτερη παράμετρος του δεύτερου άξονα του υγειονομικού ισοδύναμου αφορά την αξιοποίηση υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα, των παρόχων δηλαδή, που πολλοί εξ αυτών έχουν μια προθυμία πολλές φορές να συμβληθούν με τον ΕΟΠΗ. Το αποτέλεσμα είναι οι νησιώτες να πληρώνουν από τη τσέπη τους για υπηρεσίες που χρειάζεται να αξιοποιήσουν από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι θα αποζημιώνουμε σε χρήμα απευθείας τον πολίτη που κάνει χρήση των υπηρεσιών, σαν να ήταν συμβεβλημένος ο πάροχος για την νησιωτική χώρα. Τη διαφορά δηλαδή από την εισπράττει ο γιατρός, από την εισπράττει ο πολίτης. Θα την εισπράττει ο πολίτης από τη στιγμή που ο γιατρός δεν είναι συμβεβλημένος ή το διαγνωστικό εργαστήριο δεν είναι συμβεβλημένο. Είναι μια παρέμβαση νομίζω πάρα πολύ χρήσιμη. Θα είναι μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα των νησιωτών. Η προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αλλά σε περιοχές που αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει άμεσα, έχουμε πολλές ελλείψεις προφανώς στο σύστημα υγείας στη χώρα και ιδίως στην νησιωτική, όπου έχουμε δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα, τους οποίους μπορούμε να αγοράσουμε υπηρεσίες, όπως το κάνουμε σε όλη τη χώρα μέσω του ΕΟΠΗ, θα γίνει αλλά με άλλον τρόπο στην νησιωτική χώρα. Ο τρίτος άξονας αφορά την ανάληψη του κόστους μετακίνησης και διαμονής των νησιωτών όταν πρέπει να μετακινηθούν για μια υπηρεσία υγείας εκτός του τόπου διαμονής τους. Άρα, όταν δεν μπορεί ούτε το δημόσιο ούτε ο ιδιωτικός τομέας στο νησί να καλύψει την ανάγκη υγείας, αλλά υπάρχει η ανάγκη αυτή, αναλαμβάνει πλήρως η πολιτεία αυτό το κόστος, όσο οφείλει, σαν να ήταν πολίτης μιας υπηρετικής περιοχής. Και το τέταρτο σημείο του υγειονομικού ισοδύναμου αφορά τη θέσπιση μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη για τους χρόνιους ασθενείς που κατοικούν στα νησιά μας. Είναι νομίζω μια εμβληματική, θα έλεγα, παρέμβαση στο πλαίσιο της νησιωτικότητας και καλούμε βεβαίως και τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Είναι μια πρωτοβουλία καλών προθέσεων ή είναι κοστολογημένη στο χαρτί? Είναι και κοστολογημένη, είναι μια πρωτοβουλία ανάγκης. Είναι μια πρωτοβουλία ανάγκης. Δεν σας κρύβω, κύριε Σβαρνιά, το ξέραμε, το βιώνουμε και πολύ πιο έντονα τώρα που έχει ενταθεί ο διάλογος με τους πολίτες και ιδίως στην τελευταία περίοδο που αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικά ζητήματα στις δομές υγείας των νησιών μας, ότι η υγεία είναι βασική προτεραιότητα για όλη την νησιωτική χώρα. Δεν είναι μόνο στο νομό Σάμμου, στην Ικαρία, στους Φούρνους, προτεραιότητα. Σε όλη την νησιωτική χώρα η υγειονομική ανασφάλεια είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα προτεραιοτήτων και αναγκών των πολιτών. Πείτε μου, Γιάννη, πόσο, είναι λίγο προβοκατόρικη η ερώτηση φυσικά, πόσο σαμιώτης νιώθετε, πόσο ικανότητες νιώθετε? Θα σας απαντήσω, πώς το λένε, με μια παραβολή σχεδόν, παραβολικά. Πολλές φορές στο σπίτι η κόρη μου που είναι 8 χρονών έχει λίγο αυτούς τους ρυθμούς, τους πιο ράθιμους που λέμε. Τους κανονικούς. Έτσι θα έπρεπε να είναι οι ρυθμοί, έτσι στην καθημερινότητά μας. Ακούω την ατάκα από τη γυναίκα μου που πας βρει καριώτισσα. Λοιπόν, το παιδί δεν έχει μεγαλώσει στο νησί. Λοιπόν, όχι, προφανώς νιώθω η καριώτης και νιώθω ένας άνθρωπος που έχει γνήσιο, ατόφιο ενδιαφέρον για τον τόπο μας. Εγώ εξακολουθώ, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, να βλέπω το τόπο μας ως ένα σύμπλεγμα νησιών που έχει πάρα πολλές κοινές ανάγκες, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ενίοτε, αλλά είναι πραγματικά ένας τόπος που αξίζει να πάει πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε 2-3 βασικά ζητήματα για τους ανθρώπους που ζουν εδώ, είναι ένας τόπος εξαιρετικός και για να τον επισκέπτεται κόσμος, αλλά βεβαίως και μακάρι να μένει περισσότερος κόσμος στα νησιά και να έρχεται να μένει στα νησιά μας. Δώσατε ωραία πάσα τώρα για να ρωτήσω το εξής. Καταρχήν, μάλλον να πω, δώσατε ωραία πάσα γιατί είναι τάμπουλα ράσα, δεν υπάρχουν ερωτήσεις γραμμένες στο χαρτί. Το λέω για τους τηλεθεατές. Είπατε δύο-τρία πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Αν κάνουμε υπόθεση εργασίας. Και στην υπόθεση αυτή εργασία θα τοποθετήσουμε τον Σταμάτη Παρδαρό, τον υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την επόμενη μέρα των εκλογών, αυτή των επόμενων, θα το συζητήσουμε κάποιο στην συνέχεια, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οι πρώτες 100 μέρες ποιες θα είναι, προσωπικές, όχι του κόμματος, στην προσωπική σας ατζέντα? Η προσπάθεια για το υγειονομικό ισοδύναμο να θεσπιστεί, να νομοθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ούτως ή άλλως έχει αποτελέσει αντικείμενο κεντρικής προεκλογικής μας δέσμευσης και από τον ίδιο τον πρόεδρο μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα, απτικό κιόλας, πατρίδα του Νεκτάριου, του Σαντορινιού, του αείμνηστου Υπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορία του μεταφορικού ισοδύναμου. Το ζήτημα των συγκοινωνιών, της ακτοπλοείας. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και βελτίωση και διεύρυνση του μεταφορικού ισοδύναμου
και ενός καλύτερου, πιο αποδοτικού ελέγχου στην ακτοπλοεία συνολικά, γιατί νομίζω αυτή είναι επίσης μια σημαντική διαφορά μας. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι επιμέρους αγορές υπάρχουν δραστηριότητες που δεν μπορεί να τις ασκεί, δεν τις ασκεί το κράτος για τον ΑΒ λόγο, τις ασκεί ο ιδιωτικός τομέας. Το κράτος ωστόσο. Ναι, εννοώ, δεν μπορεί να έχουμε όλο το χειμώνα μια απίστευτη ταλαιπωρία με τα δρομολόγια που γίνονται, δεν γίνονται. Ναι. Το πλοίο που χαλάει ή δεν χαλάει, λειτουργεί με μία μηχανή, με τέσσερις μηχανές και πανάκριβα την ίδια ώρα εισιτήρια και να θεωρούμε ότι έχουμε καλύψει την ανάγκη ακτοπλοϊκής πρόσβασης από και προς τα νησιά μας. Αυτό γιατί πιστεύετε ότι γίνεται. Αυτό γίνεται. Αρνείται το κράτος να παίξει το ρόλο του, τον λειτουργιστικό ρόλο του, έχει αφήσει να διαμορφωθούν μονοπωλιακές πρακτικές, τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ζήτημα προσέγγισης της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο κομμάτι λειτουργίας της αγοράς. Δεν είναι ακτοπλοεία το μοναδικό τέτοιο φαινόμενο. Εγώ θα σας πω σε μία σειρά. Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές με την κυβέρνηση τη ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά στη δουλειά ακτοπλοϊκών εταιριών και στις γραμμές. Κύριε Σβαρνιά, υπάρχει αυτό που λέμε πολλές φορές, υπάρχει αυτό που λέμε πολλές φορές ότι η αγορά παίρνει το σήμα της κεντρικής, της κυβερνητικής πρόθεσης και βούλησης. Εδώ το σήμα ήταν ένα σήμα χαλαρής, υψηλής εποπτείας, αν θέλετε, να το πω έτσι και κομψά. Το είδαμε και στο σιδηρόδρομο, το είδαμε και στις μεγάλες καταστάσεις. Το είδαμε στην Αττική Οδό. Θυμάστε πρόπερση το χειμώνα, πέρυσι το χειμώνα. Όταν έχουμε μεγάλους ιδιώτες παρόχους που νιώθουν ότι δεν έχουν έλεγχο από την πλευρά του κράτους ή δεν έχουν τον έλεγχο που θα έπρεπε από την πλευρά του κράτους, προφανώς χαλαρώνουν και αυτοί την διάθεσή τους να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Αυτό εννοώ. Μάλιστα, είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι αυτό έχει γίνει αντικείμενο συζήτηση και εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου από ανθρώπους που αγωνιούν. Αντιλαμβάνονται ότι η κατάσταση στην ακτοπλοεία και στην πρόσβαση προς και από τα νησιά μας είναι προβληματική και χρεώνεται προφανώς στην κεντρική κυβέρνηση. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχει συνέχεια στη δημόσια διοίκηση, αλλά κάθε φορά τις κρίσεις διαχειρίζεται η υπεύθυνη εκλεγμένη κυβέρνηση του τόπου. Αυτή έχει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, το μερίδιο στην επιτυχία, αλλά και το κόστος αντίστοιχα όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και εδώ νομίζω δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Σε συνδυασμό με το μεταφορικό ισοδύναμο, το είπαμε και νωρίτερα, που είχε να πληρωθεί ένα χρόνο. Στην ουσία ήταν μια πολιτική που απαξιώθηκε, ήταν ανενεργή για ένα χρόνο η παρέμβαση του μεταφορικού ισοδύναμου. Και το τρίτο, για να μην την αφήνω μισή την ερώτηση, είπαμε υγεία, συγκοινωνίες και μια καλύτερη, νομίζω εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος, θα έλεγα, όλη η εκπροσώπηση κοινοβουλευτική το επόμενο διάστημα, η δεσμεύση του ΣΥΡΙΖΑ στο κομμάτι παρέμβαση στην αγορά, στις τιμές και για τα βασικά είδη, αλλά και στο τομέα της ενέργειας, να νομοθετηθούν μία ώρα αρχίτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχουμε υπερβεί λίγο το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά γιατί θα ήθελα να το ρωτήσω εδώ το τελευταίο. Αυτό πόσο θα μπορούσε να γίνει? Θα μπορούσαμε να έχουμε, ας πούμε, μία μείωση του φόρου προσθέμενης αξίας ή των ειδικών φόρων εκεί που υπάρχουν, ή θα ακολουθήσετε μια επιδοματική πολιτική? Όχι. Διαφωνούμε σε αυτή. Πολύ σωστά. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση νομίζω ότι το κρίσιμο είναι η φορολογική ελάβη, η έμεση φόρη, η μείωση των έμεσων φόρων. Δηλαδή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο και μάλιστα η θέσπιση μηδενικού ΦΠΑ για 2-3 κατηγορίες προϊόντων που είναι πάρα πολύ ζωτική σημασία, όπως είναι το γάλα, όπως είναι οι παιδικές τροφές, όπως είναι και το ψωμί. Νομίζω είναι ακριβώς, είναι άμεσης προτεραιότητας αυτές οι παρεμβάσεις και θα σηματοδοτήσουν και ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο, αλλά είναι ανάγκες πραγματικές και άμεσες επιτακτικές της κοινωνίας και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε άμεσα λύση σε αυτή την κατάσταση. Κύριε Βαρδαρέ, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας ότι είναι πολύ συγκεκριμένος ο χρόνος, τον οποίο πρέπει να κατανοούμε ισότιμα τον χρόνο σε όσους βρίσκονται εδώ μεταξύ των κομμάτων, σε αυτό το τραπέζι της Αμερικής Τηλεόρασης. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε βεβαίως. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή μας την πρώτη τηλεοπτική συνάντηση. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία.